Για χαρά Cinemaniacs. Πρόσφατα προσθέσαμε στον εξοπλισμό μας ένα φως το οποίο για τα λεφτά του κάνει εξαιρετική δουλειά. Πριν πούμε γι' αυτό όμως, θα ήθελα να επισημάνω πως έψαχνα μια εναλλακτική λύση για το Aperture, το οποίο χρησιμοποιούν ως επιτοπλίστων όλοι οι μεγάλοι YouTubers. Το Aperture 120 είναι ένα εξαιρετικό, η αλήθεια είναι φως, αλλά το πρόβλημα είναι πως μαζί με το softbox, το dome αγγίζει τα 800 ευρώ. Έτσι έκανα μια έρευνα και κατέληξα σε μια πολύ πιο οικονομική λύση χωρίς να πέσει τραγικά η ποιότητα του φωτισμού. Η εναλλακτική λύση λοιπόν είναι το Godox S60, μαζί με ένα οκτάγωνο softbox και ένα πολύ καλό τρίποδο αέρος έφτασε στα 290 ευρώ. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο λόγια για το Godox. Το Godox S60 είναι μια σταθερή πηγή φωτός LED κατάλληλο για βιντεογράφους και όχι μόνο. Εκπέμπει daylight στα 5600 Kelvin με LED COB, chip on board δηλαδή, με υψηλή φωτεινότητα και ακρίβεια χρώματος. Στο πίσω μέρος του βλέπουμε μια οθόνη LCD και έναν πίνακα με ρυθμίσεις. Επίσης διαθέτει στο πακέτο και ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, έλεγχο της φωτεινότητας καθώς και ρύθμιση των καναλιών για τυχόν χρήση πολλαπλών LED. Με δυνατότητα εργασίας 6 ομάδων φωτισμού και 16 καναλιών. Το τηλεχειριστήριο παίρνει μπαταρίες 3α. Για να διασφαλιστεί η συνεπής και η συνεχής χρήση του, διαθέτει μια ψύκτρα και έναν ενσωματωμένο ανεμιστήρα που βοηθούν στη ρύθμιση και τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Εδώ πρέπει να σας πω πως υπάρχει ένας μικρός θόρυβος στο σύστημα ψύξης που μπορεί κάποιος να τους ενοχλεί. Εμένα προς το παρόν δεν μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Το Godox έχει επίσης δημορφωθεί έτσι ώστε να δέχεται τροποποιητές και αξεσουάρ φωτισμού Bowens Mount, όπως ο ανακλαστήρας που περιλαμβάνεται, gel, barn doors κλπ. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια πλάνα από τη χρήση που του έχουμε κάνει σε μια συνέντευξη. Αυτό ήταν το LED Godox S60, ένα εξαιρετικό budget φως για βιντεογράφους και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια!